Κύριο Σοφιανέ, ο για τον κύριος, κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος ήταν υπουργό άμυνα τη συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Έτσι. Η οποία συνεχίζεται με καμένου χωρί τον καμένο. Έτσι, για να είμαστε ακριβεί σε σχέση με τι προσπάθειε που γίνονται, να βάλει ο καθένα στην ατζέντα του. Αυτό προσπαθεί ο κύριο Καμένο. Προσπαθεί μέσα πουλώντα, να το πω έτσι, ελίκη, τη μία τα και την άλλη εκδούλευση. Ε, να, να, διατηρήσει ένα, ένα, πολιτικό στάτους. Αλλά νομίζω ότι από τη δήλωσή του αυτό που είχε μεγαλύτερη σημασία για μας είναι αυτή η, η, αλήθεια που είπε ότι το βασικό μας μέλημα ήταν να δουλέψουμε για τις ΗΠΑ. πολιτίες mm Αμερικής. -hmm. Αυτό έκαναν. Αυτό έκαναν. Είναι οι Μεντεσέδες, όπως έχει πει ο κύριος Πάιατ, το σχεδιασμό των Αμερικάνων στην περιοχή και στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ας. Αυτό έκαναν και έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο. Με εκδουλεύσει και προ τον Άτο και προ του Αμερικάνου. Και στα πλαίσια αυτά είναι και η συνθήκη Τσιπραζάεφ. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι η ισχύση στρατιωτική ή οικονομική που έχει η γειτονική δημοκρατία. Το πρόβλημα είναι ότι οι αλυτρωτισμοί που μένουν ανοιχτοί και αλυτρωτισμοί που υπάρχουν και από τη δική μας μεριά, δεν εννοώ την κυρίαρχη πολιτική, αλλά πολλού κύκλου, ναι. είναι η αιστεία η, η, η οποία μπορεί να δημιουργήσει αναστάτωση στα Βαλκάνια, αλλαγή συνόρων. Όταν μιλάμε πλέον για αλλαγή συνόρων, mm -hmm. η δήλωση του Προέδρου τη Αλβανία, του Βεβαίως. Πρωθυπουργού τη Αλβανία, ότι στη συζήτηση είναι και το θέμα των συνόρων, mm -hmm. όπω το κάνουν και με το Προτεκτοράτο του Κωσόβου, είναι ενδεικτικό mm -hmm. το mm -hmm. πόσο ένα καζάνι που βράζει μπορεί να την και να αξιοποιήσει τέτοιου α, τέτοιους ανοιχτούς αντιτροτισμούς. Προτείνω να δούμε, κύριε Σοφιανέ, ε, στα η στο 6,5 δίνει Έχει διαμορφωθεί, να σας πω πέρα από το τι λέει για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ε, έχει διαμορφωθεί ένα δίπολο, είτε αρέσει είτε όχι, έχει διαμορφωθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει πάρει τη θέση της σοσιαλδημοκρατία ε, σοσιαλδημοκρατίας με βάση και το τι λένε οι Ευρωπαίοι και το τι αντιλαμβάνεται ένα κόσμο. Υπάρχει ταυτόχρονα μια προθυμία συγκυβέρνηση, είτε με τον έναν είτε με τον άλλο, από διάφορε πολιτικέ δυνάμει. Αυτό γιατί? γιατί υπάρχει στρατηγική σύμπλευση. Στρατηγική σύμπλευση στα μεγάλα, σε αυτά που καθορίζουν τα πολλά μικρά τη σκληρή καθημερινότητα που ζούμε. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τα μεταμνημονιακά μνημόνια και οι δεσμεύσει που υπάρχουν. Είναι το τρίτο δεν μνημόνιο. Δεν τελείωσαν τα μνημόνια, κύριε ε, Τώρα αυτά είναι, δεν είναι σοβαρά πράγματα να λέμε ότι τελείωσαν τα μνημόνια σε ισχύ όλη η μνημονιακή νόμη και ένα μεταμνημόνιο και μια εποπτεία πέρα από το σουλάτσο και τις προσωπικές τυχοδιοκτικές πρακτικές και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα πρόσωπα που έχουν προσεγγίσει και είναι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει κοινή βάση. Υπάρχει αυτό που είπα και προηγούμενα, στρατηγική επιλογή ταύτιση στα βασικά. Στη βάση αυτή λοιπόν υπάρχει ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο ανακυκλώνεται. Το κρίσιμο για μας είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου που λέει κανένα από του δυο, που λέει στο δίλημα το οποίο θα υπάρξει και θα είναι δυνατό Τσίπρα ή Μητσοτάκη, διαλέξτε, Μάλιστα. το κανένας από τους κανένα από του δυο μπορεί να αποκτήσει ριζοπασμό. Να ναι. Εσείς προτιμάτε Τσίπρα ή Μητσοτάκη. Τι προτιμάτε, Κανέναν από του δυο. Και είμαστε, οι μόνοι και είμαστε οι μόνοι οι οποίοι δεν είμαστε και πρόθυμοι συγκυβερνήτες του ενός ή του άλλου. Γι' αυτό και η ψήφο πρέπει να αποκτήσει. Πρέπει να αποκτήσει ριζοσπαστισμό. Μας. Μαζί ψήφισαν το Τρίτο Μνημόνιο, μαζί παρακολουθούν τι δεσμεύσει των Αμερικάνων και λοιπόν άλλων. Και ο κύριο Πάιατ σουλατσάρει Τα και στα μπένια και στα μπένια